Πριν μπούμε μέσα, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι μπορεί να σοκαριστείτε λίγο με το μωρό. Έλα, αδερφούλη, έχω ξαναδεί μωρά. Δεν φαντάζομαι να είναι κάτι το διαφορετικό. Ίσως και να κάνω λάθος. Το μωρό είναι μαγική πήγασος. Έτσι φαίνεται. Μα νόμιζα ότι τα φτερά της μαγικής πήγας σου κερδίζονται όταν μία πριγκίπισσα κάνει αξιόλογες πράξεις. Ναι, πώς γίνεται να γεννηθείς έτσι? Είναι η πρώτη φορά που γεννιέται μαγική πήγασος στην Εκουέστρια. Είναι πέρα από την αντίληψή μας. Δεν είναι και πολύ καθησυχαστικό? Wow, μονόκερος και πήγασος! Οπότε θα πετάει δυνατά και θα έχει τρελή μαγεία μωρού! Εγώ ξέρω από πολύ σούπερ γρήγορες πτήσεις. Και εγώ θα παρακολουθώ τη μαγεία της. Από ό,τι φαίνεται, η μαγεία της είναι πιο ισχυρή από ενός νεογέννητου μονόκερου. Το πλήθος άρχισε ήδη να μαζεύεται. Η κρυστάλλωση θα είναι φοβερό πάρτι! Πιστεύεις ότι πρέπει να το ακυρώσουμε? Όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει και χειρότερα από ένα μωρό. Δεν τολμώ να φανταστώ την ακύρωση μιας τόσο όμορφης και σημαντικής τελετής για κάτι τόσο αξιαγάπητο. Δεδομένων των ικανοτήτων του μωρού, αυτή η κρυστάλλωση μπορεί να είναι η σημαντικότερη. Πρέπει να απευθυνθείς στους υπηκόους σου και να τους το υπενθυμίσεις. Shining Armor, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για την τελετή? Όχι! Έχω να βρω βρουρούς τιμής, να διαλέξω αγνό κρύσταλλο και να ορίσω κρυσταλλωτή! Εντάξει, ηρέμησε. Η Πίνκι θα μείνει μαζί μου για να προσέχουμε το μωρό. Και εμείς θα σε βοηθήσουμε με όλα τα άλλα. Αρκεί να μείνεις ξύπνιος και να μας δείξεις τον τρόπο.